Δράσεις και εκδηλώσεις που απλώθηκαν από τη μία άκρη της Κρήτης μέχρι την άλλη για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση περιλαμβάνει το ιστορικό λεύκομα που εκδόθηκε με πρωτοβουλία της Επιτροπής Χανιά 1821-2021. Μικρές ή μεγαλύτερες διοργανώσεις παντρεύονται με ιστορικά γεγονότα και αποτυπώνονται στις 300 σελίδες του λευκώματος. Ο αναγνώστης αυτού του λευκώματος, πέρα από το ότι έχει ένα ενδιαφέρον ότι βλέπει ποιοι ήταν οι άνθρωποι τότε, ποια γενιά ήταν, ποιοι έτυχε να είναι σε όλα αυτά, τι έκαναν, ακουμπάει και τις στιγμές των προγόνων μας που είναι μέσα από την επιμέλεια του λευκώματος. Νομίζω ότι ήταν μια προσπάθεια που έδεσε τον ομό Χανίων. Η έναρξη των εκδηλώσεων στην Κρήτη για τα 200 χρόνια της Επανάστασης πραγματοποιήθηκε στη Θημιανή Παναγιά, στα Σφακιά, τόπο ιδιαίτερου συμβολισμού που συμμετείχε στην επαναστατική ορμή της υπόλοιπης Ελλάδας. Ακολούθησαν μουσικά αφιερώματα, θεατρικά έργα, εκθέσεις που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στις επαιτειακές δράσεις. Δεν ήταν μόνο στη Θημιανή Παναγιά που γιορτάζουμε κάθε χρόνο την έναρξη της Επανάστασης, ήταν παντού σε όλη την Κρήτη. Ήταν μια πολύ αιματηρή Επανάσταση, η οποία ξέσπασε σε όλο το νησί, κράτησε σχεδόν 9 χρόνια. Έγιναν πολλά σημεία και πολλές περιοχές, έγιναν θέατρα βίαιων συγκρούσεων, μεγάλων μαχών, νικών και ιτών. Στο περιθώριο της παρουσίασης του Λευκώματος, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, ο Αλέξης Πολίτης, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, τόνισε πως η Ελληνική Επανάσταση λειτουργήσε μέχρι και την απελευθέρωση με το βλέμμα στην Ευρώπη. Δηλαδή από την πρώτη στιγμή, όταν ο Πετρόμπεης μπαίνει στην Καλαμάτα, στέλνει ένα μήνυμα στις ευρωπαϊκές αυλές, δηλαδή στα κράτη τα ευρωπαϊκά, και λέει επαναστατήσαμε, λέει τη λέξη ελευθερία ή θάνατος, αποφασίσαμε κλπ. Και ζητάμε τη συμπαράσταση όλων των ευρωπαϊκών λαών. Το ιστορικό λεύκωμα είναι διαθέσιμο και σε ψηφιακή μορφή μέσα από τη σελίδα της Περιφέρειας Κρήτης.